Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι αγιασμό σήμερα σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας. Τα μηνύματα και οι ευχές από τις αρχές και τους εκπαιδευτικούς. Με κινητοποίησης από την Ελμαία Χαΐα στο πρώτο κουδούνι διεκδικούν μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Ποια προβλήματα καταγράφονται στα σχολεία της Μεσσηνίας. Τις προτάσεις του για το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύξηση στις απόπειρες παράνομης εξόδου στο εξωτερικό από μετανάστες και πρόσφυγες με πλαστά διαβατήρια στο λιμάνι της Πάτρας. Νέες εξετάσεις για δίπλωμα θα δίνουν οι οδηγοί άνω των 74 ετών. Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, μιλά στο Ιόνιαν για τα συμπεράσματα του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου Απόδημων Επτανησίων. Χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της περιφέρειας. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στα προάβλια δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων για τον καθιερωμένο αγιασμό της πρώτης ημέρας. Μαζί τους και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ευχήθηκαν καλή δύναμη σε όλους και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Σώσον Κύριε των λαών σου. Και ευλόγησον την. Η μέρα προσμονής και προσδοκίας, η 11η Σεπτεμβρίου, για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά, σηματοδοτώντας την επίσημη πρώτη για το νέο σχολικό έτος. Στην Πάτρα, οι πάνω από 30.000 μαθητές της Αχαϊκής Πρωτεύουσας βρέθηκαν στα προάβλια δημοτικών γυμνασίων και λυκείων για τον καθιερωμένο αγιασμό της πρώτης ημέρας. Το πλήρως ανακαινισμένο 47ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στα Ζαρουχλέικα επέλεξε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Στον χαιρετισμό του προς τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, αφού καλωσόρισε τα παιδιά στο σχολείο και ιδιαίτερα τα πρωτάκια, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα και είμαστε χαρούμενοι γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά. Τα παιδιά μας γέμισαν την αυλή με χαρά. Όταν είσαι με παιδιά χαίρεσαι γιατί είναι δημιουργικότητα, είναι ζωντάνια, βλέπεις αγνά πρόσωπα, ψυχές ωραίες. Και αυτό δίνει κουράγιο σε όσους παλεύουν αυτά τα παιδιά να έχουν διαρκή την ευτυχία. Είμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο που αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν διώξουμε όλους αυτούς που φέρνουν τη διχόνοια, τα ζυζάνια που προσπαθούν να διαλύσουν την προσπάθεια, θα μπορέσουμε σιγά σιγά την πόλη μας να την κάνουμε όμορφη για τα παιδιά μας, αλλά φυσικά και για όλους. Ομαλά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στα σχολεία της Μεσσηνίας. Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν 105 σχολεία και συγκεκριμένα 34 νηπιαγωγεία, 30 δημοτικά σχολεία, 15 γυμνάσια, 19 λύκεια και 7 παιδικοί σταθμοί. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας παραβρέθηκε στον αγιασμό που έγινε στο 4ο Λύκειο Καλαμάτας και ευχήθηκε η σχολική χρονιά να είναι δημιουργική και ποιοτική για την εκπαίδευση και οι μαθητές να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους στο δρόμο της γνώσης. Η πατρίδα μας, το έθνος μας, η παράδοσή μας, είναι οι ρίζες μας μαζί με την εκκλησία μας, τα οποία σας συνιστώ και σε εσάς, να τα φροντίσετε, να τα αγαπάτε, όπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Οι ρίζες μας και η πατρίδα μας πρέπει να είναι στη σκέψη όλων μας και στη φροντίδα όλων μας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και η φετινή σχολική χρονιά. Έτσι, στο πρώτο γυμνάσιο Σπάρτης, τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος. Ενώ το παρόν έδωσαν και ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης, όπως και η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κυρία Αδαμαντία Τζανετέα. Είναι η μέρα αρχής και αυτή η αρχή δείχνει πάρα πολλά. Πρέπει να βοηθήσει όλους μας να ειδούμε τι έκαναμε καλό να το επαυξήσουμε κατά την καινούργια χρονιά. Τι παραλείψαμε για να το διορθώσουμε στην καινούργια χρονιά. Οι ευχές μας είναι ολόθερμες για τους εκπαιδευτικούς, για να έχουν φώτιση Θεού και να λένε αυτά που πρέπει και αυτά που θα ωφελήσουν τα παιδιά. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Βρισκόμαστε στο πρώτο γυμνάσιο και πρώτο λύκειο Σπάρτης. Θεωρούμε ότι φέτος η σχολική χρονιά θα είναι δημιουργική. Να ευχηθούμε με υγεία στα παιδιά. Σαν Δήμος κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορούν τα παιδιά μας να είναι σε ασφαλή κτίρια. Βρισκόμαστε στο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Θέλω να ευχηθώ στους μαθητές και μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να έχουν μια καλή χρονιά. Στο
στο νέο αυτό ξεκίνημα. Είναι μια ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες να καταβάλουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να μπορέσουν να κατακτήσουν το μέλλον και τα όνειρά τους. Το άνοιγμα των σχολείων, η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και το ξεκίνημα ολόκληρης της κοινωνίας. Γι' αυτό τον λόγο θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχές σε όλους, σε τον καθένα ξεχωριστά, να έχουμε μια γόνιμη και δημιουργική χρονιά. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας και το Τμήμα Τροχιάς Σπάρτης έρχεται στα παιδιά να έχουν μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, καλή αρχή σε αυτά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς τους, να είναι πάντα καλά και υγιή. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε και για τα σχολεία στην Ναύπακτο, όπου στο πρώτο σχολικό συγκρότημα, στον Αγιασμό, χωροστάτησε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Καρακώστα, της εκπαιδευτικής κοινότητας των δύο σχολείων και γονέων των παιδιών. Ο κύριος Ιερόθεος, στο σύντομο μήνυμά του, ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο μέσα από την παιδεία αναπτύσσονται τόσο η δημοκρατία όσο και η δικαιοσύνη. Η παιδεία είναι το λίπνο και το θερμοκήπιο της δημοκρατίας. Και η παιδεία είναι, ακόμη θα έλεγα, είναι το θερμοκήπιο της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη. Και δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχει πραγματική δημοκρατία. Στη Ζάκυνθο με θετική διάθεση και χαμόγελα ξεκίνησε η σχολική χρονιά από τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Αγιασμοί πραγματοποιήθηκαν κανονικά σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ δεν έλειψαν και οι συμβουλές από τις αρχές του τόπου που ευχήθηκαν επίσης τα παιδιά να έχουν μια δημιουργική χρονιά. Αλλά να σας δώσει και πνεύμα φόβου Θεού και πνεύμα δυνάμεως για να προοδεύσετε και να πετύχετε κάθε αγαθό και ευλογημένο σκοπό της ζωής σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Τα σχολεία μάλλον φέτος θα είναι περισσότερο δημοκρατικά. Θα είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Θα συνεργάζονται με τους θεσμούς και τους φορείς. Ειδικά με τους γονείς και με τους συλλόγους γονέων του κυδευόμενου. Να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της βίας και του εκφοβισμού που παρουσιάζουν έντονα τα τελευταία χρόνια. Οι μαθητές που προμηθεύτηκαν τα σχολικά τους βιβλία ξεκινούν από αύριο τα μαθήματά τους σε μια γεμάτη από υποχρεώσεις εκπαιδευτική χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές να έχουν μια καλή και δημιουργική χρονιά. Τώρα, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι καθηγητές της Ελμαία Χαΐας μπροστά από τα γραφεία της Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης στην Οδό Γιαννιτσών. Στο πλευρό τους και γονείς, οι οποίοι διεκδίκησαν ισονομία στα δικαιώματα των μαθητών της Αχαΐας και ανώτερο αριθμό 20 μαθητών ανά τμήμα. Απαιτούμε από τη διοίκηση να άρει τον μαύρο από τους υπολογιστές που έχει δημιουργήσει χάσμα, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους γονείς. Εκπαιδευτικοί της Ελμαία Χαΐας διαμαρτύρονται για τις περικοπές στο χώρο της παιδείας, που όπως καταγγέλουν έγιναν και φέτος σε τμήματα της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η προωθούμενη κατάργηση τμήματων σε σχολεία και της Αχαΐας αφήνει εκτεθειμένους μαθητές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι απαράδεκτο. Ήδη δύο μαθητές στη Χαλατρίτσα αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατεύθυνση μετά από αυτόν τον εκβιασμό και ένας μάλλον μαθητής από τις Φαρές. Οι άλλοι μαθητές είναι εδώ παρόντες με τους γονείς του και το Σύλλογο Γονέων. Έχουμε θέμα με τα παιδιά, αλλάζουν κατευθύνσεις. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε εκεί στο χώρο των δικών μας σχολείων. Στην περιοχή μας είχαμε μια σωρία μη εγκρίσεων τμήματων. Μαθητές αναγκάζονται να μετακινηθούν σε γειτονικά σχολεία ή στη χειρότερη περίπτωση να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους. Δεκάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς έκαναν κινητοποίηση το μεσημέρι της Τρίτης μπροστά από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στην Πάτρα. Οι καθηγητές απέτησαν αλλαγές στον αριθμό ατόμων ανά τμήμα, ενώ ζήτησαν μόνιμους διορισμούς καθηγητών. Αυτή η αποψήλωση που έχει προχωρήσει η διοίκηση δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είμαστε με το συμφέρον των γονιών, των παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν και που θέλουν να διαλέξουν την ειδικότητά τους. Πριν λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το τέλος του μνημονίου. Τα μνημόνια όμως είναι εδώ. Οι πολιτικές των περικοπών, των υποβαθμίσεων, της συρρήκνωσης δημόσιας εκπαίδευσης είναι εδώ. Θα εμείς σήμερα προβάλλουμε πρώτα το δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό το δημόσιο σχολείο δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
Εκπρόσωποι της Ελμαία Χαΐας, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από τα γραφεία της οδού Γιαννιτσών, παρέδωσαν υπόμνημα στους επικεφαλείς των βαθμίδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ενώ κάλεσαν όλες τις Ελμέ της Δυτικής Ελλάδας να στηρίξουν τον αγώνα τους. Αυτά έγιναν σήμερα το πρωί στην Πάτρα και πάμε τώρα στην Καλαμάτα για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και να δούμε αν έχει γίνει κάτι σε σχέση με το πρόβλημα που είχε αναδείξει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας σχετικά με την περιορισμένη προσβασιμότητα στα σχολεία μαθητών με κινητικά προβλήματα. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Γρηγόρης Οικονομόπουλος. Κύριε Οικονομόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε να μας δώσετε μια εικόνα, μια γενική εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση στο νομό Μεσσηνίας, εάν υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα, εάν έχουν γίνει κάποια απαραίτητα έργα το προηγούμενο διάστημα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πώς είναι η κατάσταση. Πρώτα να ευχηθούμε σε όλους τους γονείς, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά με προκοπή, με υγεία πάνω απ' όλους. Για όλους τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που με ρωτήσατε, άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει με τις αγωνίες και τους προβληματισμούς που έχουμε όλοι για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, όπως ήταν και στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως. Mm-hmm. Οι αγωνίες αυτές, όντως, το ερώτημα που είπατε έχει να κάνει αν θα υπάρχουν εκπαιδευτικές θέσεις τους, αν θα υπάρχουν απαραίτητες υποδομές, αν τα βιβλία είναι στις θέσεις τους. Και αυτά τα κλασικά προβλήματα που ξέρουμε. Κάποια από αυτά, όπως τα βιβλία, όντως τα τελευταία χρόνια έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Όσον αφορά τα κενά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια κατάσταση που πλέον φαίνεται ότι δεν υπάρχουν κενά, αλλά είναι μια επίπλαστη κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε πλέον σχολεία που δεν έχουν τις ειδικότητες που είχαμε παλιότερα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα ότι το μάθημα ζωγραφικής ή θεατρικής αγωγής δεν τον κάνει πλέον καθηγητής ζωγραφικής ή καθηγητής θεατρικής αγωγής, το κάνουν οι δασκάλοι. Όπως και στα γυμνάσια ή στα λύκεια έχουμε τις πρώτες και τις δεύτερες αναθέσεις. Δηλαδή ένας καθηγητής πληροφορικής όταν λείπει θα τον αντικαταστήσει ένας μαθηματικός ή όταν λείπει ένας θεολόγος θα τον αντικαταστήσει μια φιλόλογος. Έχουμε κλείσιμο τμήματων, ειδικά όταν μαζεύεται ο πληθυσμός που απαιτείται σε ΕΠΑΛ κτλ. Και έχουμε και πλέον, η πραγματικότητα είναι με τα τόσα χρόνια μνημόνια που έχουμε στις πλάτες μας, ότι μια σκληρή πραγματικότητα που είναι άλλο θέμα για κουβέντα, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας μικραίνει, φθήνου πληθυσμός της χώρας μας και τα προβλήματα έρχονται και λύνονται διαμαγείας. Μάλιστα. Τουλάχιστον φέτος, από την εικόνα που έχετε σχηματίσει, τα κενά αυτά μας τα αναφέρατε είναι γνωστά που υπάρχουν και σε συγκεκριμένα σχολεία, όπως είναι τα μουσικά, τα ειδικά, αλλά και όχι μόνο, όπως είπατε, σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Κάποια κενά λοιπόν έχουν καλυφθεί και με τους αναπληρωτές και φέτος. Υπάρχουν προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα, έχουν γίνει συντηρήσεις, υπάρχουν ενδεχομένως κάποια σχολεία στην Καλαμάτα ή. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πλήρη γνώση. Αν και υπάρχουν και κάποιοι απαρχαιωμένοι κανονισμοί που για τα ειδικά σχολεία προβλέπεται θεραπευτές 1:50 μαθητές και κάτι τέτοιες καταστάσεις που ναι, μεν τυπικά είναι τάξη νομοθετικά η πολιτεία, αλλά ουσιαστικά και ηθικά είναι φάουλ. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, δυστυχώς τα σχολεία φθήνουν χρόνο με το χρόνο. Πάντα υπήρχαν προβλήματα στα σχολεία, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι τέτοια η μορφή συντήρησή τους, αποσπασματική, με ελάχιστα χρήματα, που στην ουσία αυτά και ακόμα τα λίγα λεφτά που υπάρχουν, στην ουσία αξιοποιούνται ως πρόχειρες λύσεις προκειμένου να μην έρθουν τα χειρότερα. Δηλαδή από θέμα υγιεινής και ασφάλειας δεν υπάρχουν σύγχρονα σχολεία. Και να πω και κάτι, ότι σε όλα τα θέματα της παιδείας πρέπει όλοι οι γονείς να αντιλαμβάνουν το εξής. Όχι το πώς ήμασταν εμείς ή πώς ήταν πέρυσι ή πώς είναι σήμερα τα παιδιά μας. Πρέπει, είναι και βασικό και κέραιο αυτό το ζήτημα, πώς είναι οι σύγχρονες ανάγκες. Μάλιστα. Των ανθρώπων το 2018 να πηγαίνουν στα σχολεία και τι ανάγκες έχουν για μόρφωση και δικαιώματα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτή την κατάσταση. Τα σχολεία, οι υποδομές τους, δεν μιλάμε για εργαστήρια. Φαντάζομαι. Δεν μιλάμε για άλλες λοιπές εγκαταστάσεις, θέατρα, ψυχαγωγίες, βιβλιοθήκες κτλ. Ναι, ή τα έχουν πολύ λίγα σχολεία στη χώρα. Τα καινούργια σχολεία και άμα και αυτά με το καιρό, επειδή η χρηματοδότηση είναι τέτοια και η συντήρηση είναι τέτοια, φθήνουν και αυτά φυσιολογικά ως φθορά. Ναι. Αλλά μιλάμε για καταστάσεις που δυστυχώς
Ξέρετε, όταν ένα πράγμα το αφήνεις και δεν το συντηρείς, μια μόνωση ενός χώρου, του σπιτιού μας ο καθένας, άμα το αφήσεις ένα χρόνο, άμα το αφήσεις 10 χρόνια, μετά από, και έτσι να το φτιάξεις μετά από 10 χρόνια, θα σκοστίσει πολύ περισσότερα από ό,τι θα το κάνεις στον πρώτο χρόνο. Τώρα, όταν κύριε Οικονομόπουλε, είναι σαφές αυτό. Κύριε Οικονομόπουλε, πάμε και στο θέμα που είχατε αναδείξει πριν από περίπου ένα μήνα σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσβασιμότητα σε κάποια σχολικά συγκροτήματα που δημιουργούν πρόβλημα στους μαθητές με κινητικά προβλήματα. Είχατε δώσει το θέμα στη δημοσιότητα, είχατε αναφέρει και μια συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, τουλάχιστον τοποθετήθηκαν κάποιες ράμπες ή οτιδήποτε όχι. Θα μπορούσε. Όχι. Ακούστε να σας πω ακριβώς. Όταν λέμε εμείς σαν Ένωση Γονέων, οι γονείς. Ο κάθε πολίτης, όταν λέμε προσβασιμότητα, τι εννοούμε? Εννοούμε προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους ενός κτηρίου. Ναι. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη λογική ότι φτιάχνω μια ραμπίτσα, μπαίνω σε μια τάξη, περνάνε 3 χρόνια, μπαίνω και βγαίνω από μια τάξη και τελείωσε η χρονιά και έφυγα. Mm-hmm. Δεν είναι προσβασιμότητα αυτή. Η προσβασιμότητα είναι το δικαίωμα του ανθρώπου, είτε είναι κάθεται σε καροτσάκι, είτε έχει σπασμένο πόδι, είτε είναι υπέρβαρος, είτε είναι ηλικιωμένος, να μπορεί να πάει στο γραφείο του διευθυντή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πάει στο γραφείο του διευθυντή του. Ναι, οπότε να πάει στο πάνω όροφο που είναι οι φίλοι του. Mm-hmm. Να μπορεί να πάει σε όλους τους χώρους του σχολείου. Θα είναι σε μια σχολική μονάδα για 200 μέρες το χρόνο, για 3 χρόνια, που δεν θα δει από πάνω όροφο, δεν θα δει πώς είναι η πάνω τάξη των συμμαθητών του. Μάλιστα. Οπότε μιλάτε για συνολικά αναγκαίες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν ή δεν έχουν γίνει, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο στην Μεσσηνία, αλλά και στα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα που πιθανόν να υπάρχουν μαθητές με κινητικά προβλήματα. Για το Δήμο Καλαμάτας, γιατί οι απαντήσεις που παίρνουμε να πάει το παιδί σε άλλο σχολείο. Ή να κατέβει η αίθουσά του στο ισόγειο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το εξής ερώτημα. Υπάρχουν αίθουσες, εργαστήρια φυσικής, πληροφορικής και άλλα μαθήματα που γίνονται στα πλαίσια της διδασκαλίας. Αυτό το παιδί δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα. Ναι. Τι θα κάνει ο διευθυντής του? Ρωτάμε και τους περιφερειακούς διευθυντές, ρωτάμε και τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας, που δεν είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Θα κόψουν το μαθητή από απουσίες? Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν μας έχουν πει κάποιο τέτοιο πράγμα. Προφανώς ή θα πηγαίνει ο γονιός και θα παίρνει το παιδί του στην πλάτη και θα ανεβαίνει 15, 20, 25 σκαλιά για να τον πηγαίνει να κάνει το μάθημα. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Κύριε Οικονομόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας απόψε. Θα μου δώσετε μισό λεπτό μόνο. Ναι, ναι. Και θέλω να πω ένα μήνυμα προς τους γονείς, μιας και εκπροσωπούμε γονείς. Ναι. Φέτος ειδικά, που είναι και χρονιές εκλογών για τους συλλόγους μας που γίνονται ένα-δύο χρόνια, πρέπει να καταλάβουν πως οι γονείς είναι μια από τις σπουδαιότερες μονάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα πρέπει να συσπηρώνονται στους συλλόγους τους, να διεκδικούν, να μην παίζουν το ρόλο του χρηματοδότη κατά αποκλειστικότητα, γιατί αυτός είναι, οι σύλλογοι μαζεύουν λεφτά και δίνουν τα αναγκαία για τα σχολεία. Να διεκδικούν από την κεντρική διοίκηση και από τις δημοτικές αρχές τα αυτονόητα και τα ακόμα παραπάνω σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των σχολείων μας. Μάλιστα. Και καθώς και να προβληματιστούν, να αρχίσουν να ασχολούμαστε το πρώτο καιρό. Έχουμε, που δεν προλαβαίνω να το συζητήσουμε, ίσως άλλη ευκαιρία. Ναι, πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Οικονομόπουλε. Είναι και το ζήτημα της νέας πρόσβασης πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που πρέπει να απασχολήσει και μαθητές και γονείς, που είναι πολύ επώδυνα και πολύ χειρότερα τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Είναι πολλά τα θέματα που βάζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήκωσε το γάντι που του πέταξε η Ισπανός Ευρωβουλευτής περί αλλαγής της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση που γίνεται στο Στρασβούργο για το μέλλον της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην Τρόικα όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις προτάσεις του για το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τους προβληματισμούς του για το αύριο της Ευρώπης και δεν ξέχασε πως την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στο Στρασβούργο κάποιοι τον αποδοκίμασαν και λίγοι πίστεψαν ότι μπορούσε να τα καταφέρει. Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα πείραμα το οποίο εξέθεσε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες. Διότι η κρίση δεν ξεκίνησε χθες, η κρίση ξεκίνησε το 2010. Τα προγράμματα προσαρμογής ξεκίνησαν το 2010 και έχουν περάσει 8 ολόκληρα χρόνια. Είμαι χαρούμενος και ευτυχής που η κυβέρνησή μου είναι αυτή, που πέτυχε εκεί που απέτυχαν
τρεις συνεχόμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας στρέφεται κατά της Τρόικας και του Eurogroup. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Βήμα του Ευρωκοινοβουλίου άσκησε κριτική στον τρόπο που λειτουργήσαν στη διάρκεια της κρίσης τα ευρωπαϊκά όργανα και έκανε λόγο για κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνονταν πίσω από κλειστές πόρτες άτυπων οργάνων που δεν λογοδοτούν στους Ευρωπαίους πολίτες. Υπήρξαν μεγάλα λάθη. Λάθη και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Διότι τα πρώτα προγράμματα, αντί να εμβαθύνουν στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, αντί να προτεραιοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προτεραιοποίησαν μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία εκ των πραγμάτων οδήγησε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Κατά τη δευτερολογία του, Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στον Ισπανό Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Εστέβαν Γκονδάλεθ Πονς, στα περί αλλαγής για την στάση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν ξέρει αν είναι κακό το ότι άλλαξε. Αναπαράξατε, δεν το ξέρω αν το κάνετε συνειδητά ή μη, την θεωρία των δύο άκρων. Ελπίζω τουλάχιστον να μην θεωρείτε, όπως κάποιοι φίλοι σας, ομοειδεάτες σας στην Ελλάδα, ότι ο δικτάτορας Πινοσέτ εφήρμοσε ενδιαφέρουσες πολιτικές προς αντιγραφή, ιδίως ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το προσφυγικό, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια και την δημοκρατική μεταρρύθμιση Ευρωζώνης, αλλά και για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέλιος Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Στρασβούργο. Εμείς είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε μία εικόνα περιληπτικά για τα όσα έγιναν σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα, κύριε Κούλογλου, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την ομιλία του Πρωθυπουργού και για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποιοι είπαν ότι ουσιαστικά αντί να εστιάσει ο Πρωθυπουργός στο μέλλον της Ευρώπης, εστίασε στο να προβάλλει τις επιτυχίες της κυβέρνησης. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το ελληνικό παράδειγμα για να πει τι πρέπει να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πρέπει να γίνει δημοκρατική. Και είπε ότι οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες ελήφθησαν από το Eurogroup, δηλαδή ένα όργανο το οποίο δεν έχει καμιά θεσμική αρμοδιότητα και κανένα δημοκρατικό έλεγχο, ήταν αναγκαστικά και αποφάσεις οι οποίες δεν είχαν καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και τις ανάγκες μεταρρύθμιση της ελληνικής κοινωνίας. Το χρησιμοποίησε ως παράδειγμα, δηλαδή, για να πει τι πρέπει να αλλάξει στην Ευρωζώνη, την ελληνική περίπτωση. Και άλλωστε αυτό το ακολούθησαν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Και οι υπόλοιποι ομιλητές αναφέρθηκαν στα λάθη που έγιναν. Η γενική εικόνα είναι μια πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα. Δεν το λέω για την κυβέρνηση, γιατί αυτό ξεπερνάει την κυβέρνηση. Ήταν μια πολύ καλή εικόνα για τη χώρα, διότι όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και των συντηρητικών, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία, είπαν ότι έδωσαν συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση αλλά και στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες για την έξοδο από τα μνημόνια. Μίλησαν καθαρά για έξοδο για τα μνημόνια, άρα παίρνοντας μια πολιτική στάση, τελείως διαφορετική από την Νέα Δημοκρατία και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης που λένε ότι έχουμε μπει σε τέταρτο μνημόνιο και διάφορα άλλα τέτοια δαιμόνια. Σήμερα θα μπορούσαμε, μάλλον θα ήθελα τη γνώμη σας, πώς θα έπρεπε να νιώθουν οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τη συνεργασία που έχει η χώρα μας με την Ευρώπη για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Ελλάδα ήταν ένα πείραμα για την Ευρώπη. Ναι, δεν το είπε μόνο ο κύριος Τσίπρας, το είπαν και οι ομιλητές που μίλησαν πριν τον Τσίπρα, το είπε ο Τσίπρας στη δευτερολογία του, ότι είπαν δηλαδή ότι αποτέλεσε ένα πειραματόζω η Ελλάδα και κακός. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι έχει αλλάξει τελείως η στάση τους απέναντι στην Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με ότι είχε με τη στάση που είχαν κρατήσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε πριν το ΣΥΡΙΖΑ, επί των άλλων κυβερνήσεων. Και επίσης ήταν πάρα πολύ θετικά τα σχόλια από όλες τις πτέρυγες πλην της ακροδεξιάς, όχι μόνο για τις οικονομικές
την πορεία, την οικονομική και την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και για τη συμφωνία των Πρεσπών με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάλι όλες οι πλευρές, επαναλαμβάνω, πλην της ακροδεξιάς, χαιρέτησαν αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για την, γιατί θα τη χώρα μας, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θέλησε να φέρει και μια διαφορετική εικόνα της χώρας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μια πιο δυναμική, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ο έντονος διάλογος που αναπτύχθηκε με τον Γκοζάνλες Πονς και η αντίδραση από τους φιλελεύθερους και, και τις συντηρητικές δυνάμεις, επικοινωνιακά ή πρακτικά, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, συνέπειες? Καμία. Εντάξει, είναι πολύ συνηθισμένη κοινοβουλευτική ανταλλαγή, ξέρετε, απόψεων. Δεν έγινε σε ήπιους τόνους. Ο Γκοζάνλες Πονς, κατά τη γνώμη μου, που ήταν ο βασικός ομιλητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν πολύ θετικός. Είπε ότι ξεκινάω δίνοντας τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική κυβέρνηση, από τι ο φόρο τιμής ήταν η ακριβής έκφραση, στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό, γιατί βγήκε από τα μνημόνια. Και μάλιστα τα οικονομικά προβλήματα που διήθηκαν το 2015, mm-hmm. αυτά που λένε ότι κόστησαν στη χώρα κτλ. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τα απέδωσε στον κύριο Βαρουφάκη. Δεν τα απέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση. Έκανε δηλαδή σαφείς διαχωρισμούς και ήταν πάρα πολύ θετικός. Και αυτό ήταν το κλίμα που επικράτησε παντού. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που ήσασταν μαζί μας απόψε ζωντανά από το Στρασβούργο. Καλό σας βράδυ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε το αίτημα του Νίκου Παλαιοκώστα να λάβει πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, στις οποίες κρατείται. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Τι νεότερα έχουμε από την υπόθεση? Καλησπέρα, Γεωργία. Είχαμε την απόρριψη του αιτήματος από τον Παλαιοκώστα για να πάρει την πενθήμερη άδεια, την οποία δικαιούνται όλοι οι κρατούμενοι εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρά το γεγονός ότι είχαμε τη θετική εισήγηση από την πλευρά του Συμβουλίου των Φυλακών εδώ του Αγίου Στεφάνου, καθότι ο Νίκος Παλαιοκώστας εκτείει την ποινή του στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. 58 χρονών πλέον ο Νίκος Παλαιοκώστας, από το 2006 είναι στην φυλακή και χαρακτηρίζεται από τους συγκρατούμενους του αλλά και από την διεύθυνση των φυλακών ως υπόδειγμα κρατουμένου, καθώς δεν έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια το παραμικρό επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά όμως οι αρχές φαίνεται ότι αρνήθηκαν, να απέρριψαν το αίτημά του για να λάβει πενθήμερη άδεια, προφανώς θεωρώντας ότι είναι πιθανό να μην επιστρέψει ποτέ στις φυλακές. Η δικηγόρος τώρα του Νίκου Παλαιοκώστα, η κυρία Ελισάβετ Πούλιου, τονίζει ότι η ελληνική σοφρονιστική νομοθεσία προβλέπει χορήγηση τακτικών αδειών σε κρατούμενους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Είτε έχουν καλή συμπεριφορά, είτε δεν είναι ύποπτη φυγής. Και ο Νίκος Παλαιοκώστας, λέει η κυρία Πούλιου, τις πληρεί τις προϋποθέσεις εφόσον είναι υπόδειγμα κρατουμένου. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα αιτήματα τα οποία έχει κάνει από το 2014, οπότε και είχε το δικαίωμα για την πρώτη άδεια Γεωργία, απορρίπτονται με επίκληση του παρελθόντος πρώτης κράτησής του. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να γίνεται, καθώς, όπως λέει η κυρία Πούλιου, θα έπρεπε να κρίνεται μόνο για την περίοδο για την οποία κρατείται. Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ραγδαία αύξηση προσπαθειών για παράτυπη επιβίβαση σε πλοία της γραμμής Πάτρα-Ιταλία μέσω του λιμανιού της Αχαϊκής Πρωτεύουσας παρατηρείται τους τελευταίους μήνες. Ειδικά τον Αύγουστο, τα περιστατικά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων ήταν διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Μεγάλη αύξηση στις απόπειρες παράνομης εξόδου στο εξωτερικό από μετανάστες και πρόσφυγες με πλαστά ή κλεμμένα έγγραφα διαπιστώνεται τους τελευταίους μήνες στο νότιο λιμένα της Πάτρας. Παρατηρείται μια μείωση όσον αφορά τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν μέσω των φορτηγών όπως προσπαθούσαν και αντιθέτως να έχουμε μια μεγάλη αύξηση στην χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα και να πάνε στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον Αύγουστο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 221 περιστατικά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που επιχείρησαν να περάσουν με πλαστά ή κλεμμένα διαβατήρια από το λιμάνι της Πάτρας, ενώ μόνο τη Δευτέρα έγιναν 9 συλλήψεις για σχετικές παραβάσεις. Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τμήματος Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών εντοπίζουν κυρίως οικογένειες αλλοδαπών να προσπαθούν να ταξιδέψουν μέσω του επιβατικού σταθμού του Νότιου Λιμένα.
Μια μικρή διαφορά είναι ότι ενώ στις προηγούμενες προσπάθειες των μεταναστών να μπουν στα φορτηγά ήταν συνήθως άντρες νεαρής ηλικίας και δεν παρατηρούσαμε γυναίκες ή μικρά παιδιά, τώρα βλέπουμε οικογένειες να προσπαθούν να απομακρυνθούν, να φύγουν με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Ειδικά τον Αύγουστο, τα περιστατικά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων ήταν διπλάσια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αξίζει να αναφέρουμε πως η σύνθεση των μεταναστών και προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν από το λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας έχει πλέον αλλάξει και αφορούν σε οικογένειες και παιδιά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες στην Κέρκυρα το πρώτο διεθνές συνέδριο αποδήμων επτανησίων, το οποίο κατέληξε σε αρκετά συμπεράσματα, αλλά και σε μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής αρχές και φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Ένας από αυτούς είναι η ανάληψη κοινής δράσης για την απόδοση ψήφου στους Έλληνες πολίτες εκτός επικράτειας. Θα τα δούμε όλα απόψε αναλυτικά με τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων, Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι ένα συνέδριο που ολοκληρώθηκε επιτυχώς με σημαντικές παρουσίες και μηνύματα και οφείλω να ομολογήσω εξ αρχής, κύριε Περιφερειάρχα, ότι όταν ακούμε για τη διεξαγωγή ενός διεθνούς συνεδρίου είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά για το τι θα προκύψει και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Αλλά αυτή τη φορά λάβαμε ένα εκτενές δελτίο τύπου για τα επόμενα βήματα, για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η συνέργεια και η συνεργασία μεταξύ των φορέων και των αρχών. Και κάπως έτσι θα τα ενοποιήσουμε και εμείς απόψε για να τα δούμε και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι νούμερο ένα, η απόδοση δηλαδή ψήφου στους Έλληνες ομογενείς. Ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας σε αυτό και τι απομένει να γίνει από εδώ και στο εξής? Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν δύο χρόνια έχει λάβει μια σχετική απόφαση με μορφή ψηφίσματος, με την οποία καλεί την ελληνική κυβέρνηση και την Ελληνική Βουλή να προχωρήσουν στην ψήφιση του σχετικού νόμου, ο οποίος είναι απαραίτητος για να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία και να μπορούν οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όπως ήδη ίσως γνωρίζετε, με τον Κλισθένη έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία έχει χρόνο, από ό,τι θυμάμαι τώρα πια είναι περίπου 5 μήνες, στο τέλος του χρόνου ίσως πάνω κάτω, που έχει υποχρέωση να καταθέσει το πόρισμά της για το πώς πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να έρθει στην Βουλή για να ψηφιστεί. Αυτό που εμείς συνομολογήσαμε με τους συνέδρους από δήμους μας από το εξωτερικό και το εσωτερικό ήταν ότι θα πρέπει να προστρέξουμε και εμείς, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία που ξεκινάει και υλοποιείται μέσω της Επιτροπής να μην χαθεί πάλι σε σκοπιμότητες οποιασδήποτε λογικής. Δηλαδή να φτάσει στο τέλος, να υπάρξει το πόρισμα, να πάει στη Βουλή και να ψηφιστεί, που σημαίνει συντονισμένες ενέργειες στα αρμόδια Υπουργεία, στα κόμματα, ούτως ώστε να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο. Αυτό όσον αφορά το νούμερο ένα που ήταν στην ατζέντα στις εργασίες του συνεδρίου. Κύριε Περιφερειάρχα, πάμε και τώρα σε θέματα οικονομίας και εμπορίου που έχουν να κάνουν βεβαίως και με τη σύνδεση με την πατρίδα αλλά και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Θα υπάρξει συνεργασία για την εξαγωγή των τοπικών προϊόντων και ξέρουμε αυτό πόσο σημαντικό είναι και πόσο πολύ οι ομογενείς θέλουν να γεύονται τέτοιες γεύσεις από την πατρίδα. Πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη και πώς μπορεί να γίνει πράξη με τη συνεργασία δηλαδή των αρχών αλλά και των αρμόδιων φορέων όπως είναι τα επιμελητήρια? Ναι, αυτό, σε αυτό το θέμα έγινε αρκετή συζήτηση και όπως σωστά λέτε κι εσείς, είναι μια λειτουργία που αν επιτευχθεί είναι αμοιβαία αποφελής. Αφενός μεν οι απόδημοι αναζητούν τα τοπικά προϊόντα τα οποία γνωρίζουν από τις πατρίδες τους, αλλά την ίδια στιγμή αυτό θα είναι εξαιρετικά αποφελές και για τους παραγωγούς και τους τυποποιητές που ζουν και εργάζονται και δραστηριοποιούνται στα νησιά μας. Συζητήθηκε λοιπόν τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και εκείνο που ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι
να ανοίξουν αυτοί οι εμπορικοί δρόμοι. Να γνωρίζουν εδώ οι παραγωγοί μας και οι τυποποιητές ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις που απαιτούν οι χώρες που θα δεχθούν αυτά τα προϊόντα, για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί και εν συνεχεία να γίνουν αποδεκτά και να διακινηθούν. Θα ανοίξει λοιπόν αυτή η συζήτηση σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει και στο παρελθόν, θα αξιοποιηθούν και αυτές και σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Θα επιδιώξουμε να ξεκινήσουμε με ένα-δύο προϊόντα που θεωρούμε ότι ίσως είναι εκείνα που πολύ πιο εύκολα ή πολύ πιο χωρίς μεγάλες προϋποθέσεις θα μπορούν να φτάσουν στο εξωτερικό. Και θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Επίσης, κάτι που ξεχώρισε από το συνέδριο ήταν το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει μια εγκύτητα, να μπουν δηλαδή και τα νέα μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να υπάρχει μια ενημέρωση και από τις δύο πλευρές, και από τους Έλληνες που κατοικούν στη χώρα, αλλά και αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, γιατί σίγουρα θα μπορεί να υπάρχει μια πολύ σημαντική αλληλεπίδραση σε κάθε τομέα μέσα από αυτά τα νέα μέσα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία με όλους τους τρόπους που μπορεί σήμερα να γίνει αυτό. Ένας τρόπος είναι η πλατφόρμα που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί. Ήδη στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Περιφέρεια για την τουριστική προβολή υπάρχει μια τέτοια διαδικασία για τη δημιουργία πλατφόρμας που βέβαια θα σχετίζεται καταρχήν με τον τουρισμό και την τουριστική οικονομία, αλλά που μπορεί να επεκταθεί και να δώσει την ευχέρεια για αυτή την αλληλεπίδραση που εσείς αναφέρετε τώρα. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουμε συνεχώς ανοιχτά τα μάτια μας και ανοιχτά τα αυτιά μας και να ακούμε και να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν και εδώ και εκεί. Και στην ίδια λογική θέλουμε να, όπως είδατε στις αποφάσεις του συνεδρίου, θέλουμε να ενισχύσουμε και την παρουσία νέων ανθρώπων που θα έρχονται κάθε καλοκαίρι ως μαθητές ή ως φοιτητές από το εξωτερικό και οι οποίοι στα πλαίσια των τμήματων του Ιόνιου Πανεπιστήμιου θα μπορούν να απολαμβάνουν μαθήματα στην ιστορία, στη γλώσσα, στον πολιτισμό. Μια διαδικασία που πιστεύουμε ότι που θα υλοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και εμπειρίες σχετικές, θα επιτρέψει να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί. Είναι ίσως σημαντικό να πούμε εδώ ότι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια αυτού του συνεδρίου ήταν η παρουσία των 14 νέων από την Αφρική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, οι οποίοι επισκέφθηκαν αυτές τις μέρες όλα τα νησιά του Ιωνίου. Ξεκινώντας από τη Ζάκη, το έφτασα μέχρι τη Γέργερα και τις Παξούς, τα είδαν όλα και αντιμετώπισαν πρόσωπο με πρόσωπο την ιστορία, το χρώμα των νησιών, τον πολιτισμό, τα σπίτια των παππούδων τους, των πατέρων τους, των συγγενών τους και γεύθηκαν την φιλοξενία που υπάρχει. Είναι όλα αυτά τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα, ζήτησαν αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και φυσικά αυτό που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ αυτή την προσπάθεια, να στηρίξουμε τη γλώσσα μας και στο εξωτερικό, γιατί αυτά τα παιδιά τα περισσότερα καταλάβαιναν τα ελληνικά, αρκετά από αυτά μιλούσαν και όλα καλά, αλλά υπάρχουν προβλήματα εκεί, που σημαίνει ότι η γλώσσα ως εκμάθηση στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς που θα έρχονται εδώ, πρέπει να συνεχιστεί με έναν έντονο τρόπο, γιατί αυτό είναι ίσως το κυρίαρχο συνδετικό στοιχείο. Είναι σημαντικό ότι όλες αυτές τις ημέρες του συνεδρίου αναλύθηκαν τομείς, όπως αναφέραμε κύριε Περιφερειάρχα, που είχαν να κάνουν με την πολιτική, την οικονομία, τον τουρισμό, την παιδεία, τις νέες τεχνολογίες. Βέβαια, το στοίχημα που μπαίνει τώρα και θα θέλω να μου πείτε πώς το προσεγγίζετε εσείς, είναι το πώς θα παρακολουθηθεί η εξέλιξη των απαραίτητων εργασιών, ενεργειών που πρέπει να γίνουν, προκειμένου αυτά να γίνουν πραγματικότητα που είπαμε. Ναι, δεν είναι εύκολο, σωστά το επισημαίνετε και είναι και δική μας αγωνία, αλλά εμείς είπαμε σε όλους τους τόνους και στο συνέδριο και το λέμε και τώρα ότι ως Περιφέρεια, επειδή ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια που επενέθηκε από όλες τις πλευρές ως μια σημαντική προσπάθεια για τη συσπήρωση των επτανησίων, των αποδήμων, θα συνεχίσουμε αυτό να το κάνουμε και στο μέλλον, δηλαδή με έννοια για το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, αν αυτά που συμφωνήσαμε θα αρχίσουμε σταδιακά να τα υλοποιούμε στην πράξη, να βλέπουμε τις δυσκολίες και να επανερχόμαστε. Και βέβαια με στόχο
να προχωρήσουμε κάποια στιγμή και στο δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων, που θα είναι πια ένα συνέδριο που δεν θα ανοιχνεύει μόνο πράγματα όπως έκανε το πρώτο, αλλά που θα έχει να πει και τι απέγινε εντωμεταξύ. Και σε αυτή την, για αυτό το σκοπό επιλέχθηκε και μια προσωρινή επιτροπή, η οποία θα έχει σαν σκοπό να δει πώς θα προχωρήσουν οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, οι νομοσπονδίες από όλο τον κόσμο μεταξύ τους σε συνεννόηση, για να πάμε στην επιλογή του Παγκόσμιου Συμβούλιου Αποδήμων Επτανησίων, που είναι εργαλείο απαραίτητο, όχι μόνο για να συνεννοείται με την περιφέρεια ή με τους, με εμάς εδώ στην πατρίδα, αλλά για να παίζει ένα σημαντικό ρόλο και εκεί που βρίσκονται οι απόδημοι, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις χώρες που ζουν, και προασπίζοντας τα εθνικά συμφέροντα και τα τοπικά συμφέροντα δικά μας, αλλά και για τους ίδιους τους αποδήμους, για τον τρόπο ζωής τους εκεί. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 17 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, την ημέρα που άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη ιστορία. Οι εικόνες των δύο αεροπλάνων να χτυπούν τους δύο ουρανοξύστες συγκλονίζουν ακόμα και σήμερα, θυμίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε και παντού. Η ημέρα που πάγωσε τον πλανήτη και άλλαξε για πάντα τον ρου της σύγχρονης ιστορίας. 4 αεροπλάνα καταλαμβάνονται από αεροπειρατές. Στόχος τους, το κέντρο αποφάσεων ολόκληρου του δυτικού κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες. 2 από αυτά πέφτουν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, το 3ο στο Πεντάγωνο και το 4ο σε ανοιχτό χώρο στην Πενσιλβάνια. Ακολουθεί μια κόλαση θανάτου και καταστροφής, αλλά κυρίως φόβου, που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στο σημείο φτάνουν σωστικά συνεργεία, πυροσβεστικοί και δημοσιογράφοι. Και ενώ ολόκληρη η Φίλιος παρακολουθεί παγωμένη, οι δίδυμοι πύργοι καταραίουν διαδοχικά με διαφορά λίγων λεπτών, παίρνοντας μαζί τους 3.000 ανθρώπινες ζωές, ενώ άλλοι 75.000 αγωνίζονται ακόμη για να ξεπεράσουν είτε σωματικά είτε ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, οι χιλιάδες νεκροί και τραυματίες της μεγαλύτερης τρομοκρατικής επίθεσης στη σύγχρονη ιστορία δεν είναι τα μόνα θύματα. Η σημαδιακή ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου κατάφερε το ακατόρθωτο, τη μεγαλύτερη και ταχύτερη διασπορά φόβου σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, για εξετάσεις θα κληθούν όλοι οι οδηγοί άνω των 74 ετών. Το δίπλωμα οδήγησης που έχουν πλέον δεν αρκεί και θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να οδηγούν, και αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε 3 χρόνια. Για το τι ακριβώς προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, αλλά και για το τι θα πρέπει να πράξουν οι ηλικιωμένοι, θα μας πει ο Γιάννης Πομόνης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών φαίνεται πως θέλει να βάλει φρένο ουσιαστικά στην δυνατότητα που έχουν οι ηλικιωμένοι να οδηγούν ανεξέλεγκτα και έχοντας χάσει σημαντικό μέρος από τα αντανακλαστικά, τα οποία φυσικά διέθεταν πιο οξυμένα νεότεροι. 74 ετών λοιπόν και άνω θα πρέπει να επανεξετάζεται η ικανότητά τους για παρκάρισμα, για κίνηση, οπισθοπορία, αλλά ακόμη και για τα αντανακλαστικά τους, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρήσουν πορεία. Από τα 80 και πάνω θα αυξάνεται ο χρόνος ανανέωσης, εξέτασης αρχικά και στη συνέχεια ανανέωσης του διπλώματός τους στα 2 χρόνια, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι μπορούν και έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν. Όλα αυτά γιατί η στατιστική είναι αμήλικτη και έχει φανεί πως τα τελευταία χρόνια είναι ένας συντελεστής επικινδυνότητας και αυτός
όταν ηλικιωμένοι με μειωμένα αντανακλαστικά, όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει, δεν χάνει μονάχα τις σωματικές του, τις μυϊκές του δυνάμεις, αλλά και τις πνευματικές. Και το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Σπύρτζης, θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτό, καθώς και το Υπουργείο προσπαθεί από την πλευρά του με όποιο τρόπο μπορεί να μειώσει, έστω και ένας άνθρωπος να σωθεί, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Οι ηλικιωμένοι θα εξετάζονται όχι ως προς το σύνολο των μαθημάτων οδήγησης, δηλαδή δεν θα εξετάζονται για τα σήματα κιόλας, αλλά θα εξετάζονται για αρκετά άλλα ζητήματα. Κυρίως πρακτικό τμήμα θα έχει η εξέτασή τους και θα έχουν και δυνατότητα επανεξέτασης εάν αποτύχουν σε 14 περίπου ημέρες ξανά να επαναλάβουν τις εξετάσεις. Εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν τη δυνατότητα, θα πιάνουν ξανά το τιμόνι. Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό μέτρο. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλώς το βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Σπάρτη και στο συνάδελφο Τάκη Κούρο, καθώς έχουμε σφοδρή χαλαζόπτωση στην πόλη. Θα δούμε βεβαίως και την εικόνα και περισσότερα θα μας πει ο Τάκης. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έντονη χαλαζόπτωση. Το χαλάζι ήταν 1-2 εκατοστά, πάρα πολύ μεγάλο, Γεωργία. Η Σπάρτη και η γύρω περιοχή έχει σοβαρό πρόβλημα. Μίλησα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης. Με ενημέρωση ότι οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στις γύρες περιοχές, σε Λασία, Κλαδά, Τσούνη, Αφισού, αλλά και στην περιοχή των Αμικλών, υπάρχουν ζημιές στα δέντρα, σε ελαιόδεντρα και σε πορτοκαλιές. Αύριο με το πρώτο φως της ημέρα σίγουρα θα γίνουν οι πρώτες καταγραφές, να δούμε το ύψος των ζημιών. Για να δούμε, διότι δυστυχώς ακόμα ένα πλήγμα φαίνεται ότι δέχονται οι αγρότες της περιοχής. Τάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικές και εικόνες που βλέπουμε τώρα. Καλό σου βράδυ. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Η καθιερωμένη πλέον διανομή φυλαδίων κυκλοφοριακής αγωγής πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μαθητές και στους γονείς τους κατά την προσέλευσή τους στα σχολικά συγκροτήματα για την τελετή του αγιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που στοχεύει στην ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση γονιών και μαθητών σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Με αφορμή την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί βρέθηκαν στα σχολεία του νησιού και μοίρασαν ενημερωτικά φυλάδια σε μαθητές και γονείς. Σε αυτά υπήρχαν συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Σήμερα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πήραμε την πρωτοβουλία κατόπιν διαταγής του αρχηγείου μας να διανύμουμε στους μαθητές ενημερωτικά φυλάδια που έχουν συμβουλές με την οδική παιδεία και την οδική ασφάλεια. Και γενικότερα με την τήρηση του κανόνου του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που στοχεύει στην ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση γονιών και μαθητών σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες αναφορικά για την προστασία των μαθητών κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία τους, και εννοώ τους ελέγχους τόσο στα σχολικά λεωφορεία αλλά ακόμα και στους γονείς που θα μεταφέρουν τα παιδιά, θα τριθούν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκτός αυτού θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους με τις γνώσεις που έχουμε και εμείς αναφορικά πάνω στο θέμα που λέγεται οδική ασφάλεια. Εκτός των άλλων, η τροχιά έδειξε άλλη μία φορά την ευαισθησία της όσον αφορά την οδική ασφάλεια για τους μαθητές, αφού την πρώτη μέρα του σχολείου οι αστυνομικοί έδωσαν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά. Στο ενημερωτικό φυλάδιο που προμηθεύτηκαν οι γονείς και οι μαθητές από τους αστυνομικούς, αναφέρονται αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά όταν περπατάνε στο πεζοδρόμιο και διασχίζουν το δρόμο, όταν κάνουν ποδήλατο, ενώ δίνουν ξεχωριστές συμβουλές και στους γονείς για να προσέχουν τα παιδιά τους. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ταλαιπωρεί τον Αστέρα Τρίπολης για το μάτς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Αμφίβολος είναι ο Λούκας Σάλας για τον Αστέρα και το κρίσιμο μάτς με τον Ολυμπιακό. Σε μεταγραφή επιθετικού προχώρησε η Παναχαϊκή, ενώ τον Νίκολα Στογιάνοβιτς απέκτησε η Σπάρτη.
Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ταλαιπωρεί τον Αστέρα Τρίπολης για το κρίσιμο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό, αφού αμφίβολος είναι ο Λούκας Σάλας. Ο ποδοσφαιριστής των Αρκάδων αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον κυριακάτικο αγώνα του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Αστέρας έχει δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και χρειάζεται βαθμούς κόντρα στους αίτητους μέχρι τώρα ερυθρόλευκους. Την επιθετική της γραμμή δυνάμωσε ακόμα περισσότερο η ομάδα της Παναχαϊκής για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Football League, καθώς απέκτησε τον 22χρονο Μιχάλη Μπαστάκο. Ο Μεσίνιος ποδοσφαιριστής έχει περάσει από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ φόρεσε την φανέλα του Ατρομήτου και του Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Αποτελεί μια σημαντική μεταγραφική κίνηση στην κορυφή της επίθεσης για την Παναχαϊκή, που σχεδόν είχε ολοκληρώσει τις προσθήκες της για τη νέα χρονιά. Τον 23χρονο Σέρβο Νικόλα Στογιάνοβιτς ανακοίνωσε η ομάδα της Πάρτης. Οι Λάκωνες ήρθαν σε συμφωνία με τον νεαρό μεσοεπιθετικό που έχει ξαναπεράσει από τη χώρα μας παίζοντας στον Οργοτέλη την σεζόν 2014-15. Ο Στογιάνοβιτς επίσης έχει παίξει στις Σίντελιτς και Οφ Κέι Βελιγραδίου αλλά και τη Σλόμποντα Ούζιτσε και Μίνσκ. Η Σπάρτη ποντάρει στο ταλέντο του νεαρού ποδοσφαιριστή που έρχεται με πολλές προσδοκίες να βοηθήσει την ομάδα στη Β' Εθνική. Πρόβα Τζενεράλε θα είναι το μάτς με την Ούνιξ Καζάν για τον φετινό προμηθέα της Πάτρας με το φιλικό του προσεχού Σαββάτου να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επαιδευτικές κάρτες διαρκείας ετοίμασε για τους φιλάθλους του Οδυομίδης Άργους που παίζει στην Α1 Handball. Μετά από τα δυνατά φιλικά που έδωσε στην Κύπρο, ο προμηθέας της Πάτρας προετοιμάζεται για το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στο Δημήτρη Στόφαλος. Ο αχαϊκός σύλλογος που και φέτος θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Basket League υποδέχεται την Ούνιξ Καζάν και θα προσπαθήσει μπροστά στον κόσμο του να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Μέχρι τώρα οι παίκτες του Μάκη Γιατρά έχουν αφήσει θετικές εντυπώσεις, ωστόσο στο συγκεκριμένο μάτς προετοιμασίας θα μπορέσουν να τεστάρουν τις δυνατότητές τους κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο που έχει μεγάλες βλέψεις για τη νέα χρονιά. Ένα ξεχωριστό δώρο θέλησε να κάνει ο Διομήδης Άργος που συμμετέχει στην Α1 Handball για τους φιλάθλους του εν ώψη της συμπλήρωσης 35 χρόνων από την ίδρυσή του. Οι λύκοι αποφάσισαν να διαθέσουν στην τιμή των 35 ευρώ τις επαιτειακές κάρτες διαρκείας που θα δίνουν ελεύθερη είσοδο στους φιλάθλους της ομάδας, ενώ παράλληλα θα είναι μια υπόσχεση όλων ότι θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Ο Διομήδης θέλει τον κόσμο στο πλευρό του ώστε και φέτος να κάνει μια σπουδαία πορεία στο πρωτάθλημα, στο κύπελο αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συμμετέχει. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιόρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Και στις 10 δείτε σε επανάληψη την εκπομπή Sport στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιόρη και τις σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις της εβδομάδας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.